Απευθυνόμαστε και από αυτό το βήμα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους αυταπασχολούμενους, στους άνεργους, ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες, και τους καλούμε να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που θέλει να χτυπήσει τους αγώνες για τη ζωή που δικαιούνται όλοι αυτοί. Σας καλούμε αύριο 8 η ώρα στη διαδήλωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα. Τι σκοπό έχει το νομοσχέδιο? Επιδιώκει να θωρακίσει την κυριαρχία του κεφαλαίου με ενίσχυση των μέτρων καταστολής ενάντια στο εργατικό κίνημα και κυρίως ενάντια στους λίγους που συνειδητοποιούν τη θέση τους, τη δύναμη της εργατικής τάξης, το δρόμο της απελευθέρωσής της. Γι' αυτό προσαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο στην επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αποφάσεις της για αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που με βάση αυτή διώκονται κομμουνιστικά κόμματα, φυλακίζονται στελέχη τους. Τι υποδηλώνει αυτή η πολιτική? Το φόβο για το φάντασμα του κομμουνισμού που πλανέτησε στην Ευρώπη, που όλες οι αστικές δυνάμεις της Ευρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα, παραφρασμένο κάπως, όπως έγραφε ο Μάρξ από το 1848 στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Η ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο αυτής της γραμμής δίωξης όσων εμφορούνται από ριζοσπαστικές ανατολικές ιδέες, από την ιδεολογία της βίας, όπως τις αποκαλείται, είναι η απέτηση της αστής τάξης των κομμάτων της. Η ιστορία όλων των ως τώρα κοινωνιών είναι η ιστορία ταξικών αγώνων, σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Οι νεκροί χιλιάδες στον δίκαιο και άνισο αγώνα. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, έχει συμμετάσχει σε αγώνες που έγιναν, είτε ήταν μικρή, είτε ήταν μεγάλη. Ας αποδειχτούμε όμως ότι δεν συμμετέχει η πλειοψηφία όπως λέτε εσείς. Θεωρείτε ότι αυτοί είναι εχθρικοί στους αγώνες όπως θέλετε να τους παρουσιάζετε? Ο φόβος από την εγωδοτική και κρατική τρομοκρατία, η επιρροή της θεωρίας του εφικτού, του ρεαλιστικού, που κρατά προσωρινά ή περιοδικά έξω από τους αγώνες εργαζόμενους, να ξέρετε ότι δεν τους καθιστά εχθρικούς. Παρακολουθούν τους αγώνες, θέλουν να είναι αποτελεσματικοί. Λείπει το σώμα τους, όμως η καρδιά τους είναι εκεί. Και είναι παραπάνω από βέβαιο ότι και αυτοί θα περάσουν το Ρουβίκονα, όπως λέει ο λαός μας. Λέω ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα στις διαμαρτυρίες. Και με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των πολλών. Σημειώνουμε ότι το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε από όλους σας για την καταστολή. Χρησιμοποιήθηκε για την περιστολή του δικαιώματος της απεργίας από τον ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ποινικοποιήθηκαν και οι αντιστάσεις, οι αντιδράσεις για τους πληστηριασμούς που η κυρία Γκαρά προηγουμένως έλεγε «Τι θα κάνετε, θα τους χτυπήσετε?» Ενώ οι ίδιοι δημιούργησαν αυτό το πλαίσιο. Τι είναι αυτό που θέλετε? Θέλετε να εφαρμόζετε απερίκλητα το εντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζουν τις ανάγκες των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων? Για το αστικό κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις του, η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικο-οικονομικής ζωής είναι η μη αμφισβήτηση της καπιταλιστικής οικονομίας. Η αποδοχή, η ανοχή της βαρβαρότητας του συστήματος, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οι εμπειριαλιστές επεμβάσεις, οι πόλεμοι. Αλήθεια, ποιος έτσε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και την κοινωνικο-οικονομική ζωή? Θέλετε να απαριθμίσουμε περιπτώσεις που τα μάτια είναι έξω από τους χώρους των εργοστασίων όταν οι εργάτες διεκδικούν? Ποιος λοιπόν θέτει σε κίνδυνο, αυτός που απολύει ή αυτός που διεκδικεί τη δουλειά του? Αυτός που δεν πληρώνει ούτε τα δεδουλευμένα ή αυτός που τα διεκδικεί? Αυτός που υποχρεώνει εκατομμύρια εργαζομένους σε δραστικές μορφές εργασίας και αντίστοιχη ζωή ή οι εργαζόμενοι που διεκδικούν πλήρη δουλειά με πλήρη δικαιώματα? Η κυβέρνηση που κόβει τις συντάξεις ή οι συνταξιούχοι που διεκδικούν συντάξεις για αξιοπρεπή διαβίωση? Η κυβέρνηση που συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατά ομοίρους τους πρόσφυγες στη χώρα μας με συνέπειες για τους κατοίκους
της χώρας μας ή ο λαός που απαιτεί από τα σύνορα ακόμη να μεταφέρονται στις χώρες επιλογής τους, η κυβέρνηση που εμπλέκει τη χώρα μας στους υπηρεσικούς ανταγωνισμούς και πολέμους με παραχώρηση γη, αέρα και θάλασσας στη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ με δις δαπάνες εξοπλισμούς και στρατιωτικές αποστολές, ή ο λαός που αγωνίζεται για καμιά εμπλοκή κλείσιμο των βάσεων έξοδα από το ΝΑΤΟ. Όλα αυτά για σας συνιστούν ιδεολογία της βίας, ριζοσπαστικοποίηση. Επικαλείστε τις ολιγάρχικες ομάδες που δεν καταλαμβάνουν το οδόστρωμα. Καμιά μικρή συγκέντρωση δεν κλείνει τους δρόμους. Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς για να στρέψετε τον κόσμο ενάντια σε όσους αγωνίζονται. Ο περιορισμός της μη παρακόλλησης κυκλοφορίας καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, στη διεκδίκηση αιτημάτων. Είναι δυνατόν να τίθεται περιορισμός της διαμαρτυρίας, παραδείγματος χάρη στο Υπουργείο Εργασίας, όταν καταργεί εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τσακίζει μισθούς και συντάξεις, θεσμοθετεί μερική δουλειά και μερική ζωή, στη ΔΕΗ όταν κόβουν το ρεύμα του άνεργου, του φτωχού. Προβλέπεται υποχρέωση του οργανωτή να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να καλέσει σε διαμαρτυρία τον τόπο, τον χρόνο, τον αριθμό, την διάρκεια, τη συγκέντρωση, το δρομολόγιο, όλα τα στοιχεία του και κυρίως το σκοπό της για τον οποίο θα αποφαίνεται η αστυνομική ή η λιμενική αρχή. Αν ο σκοπός δεν αρέσει, δεν θα εγκρίνεται. Το νομοσχέδιο καθιστά υπεύθυνο τον οργανωτή για τις όποιες φθορές θα τραβιέται στα δικαστήρια για χρόνια για να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται. Η κυβέρνηση ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τους προβοκάτορες, τον κοινωνικό αυτοματισμό. Σας ανησυχεί η δυναμική, η συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων στο ΠΑΜΕ, η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εργαζόμενοι στο ταξικό κίνημα, η αποστροφή στον κοινωνικό εταιρισμό και τις δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Αυτό το κίνημα θέλετε να χτυπήσετε και με όσα λέτε για την καλή οργάνωση και περιφρούρηση των εκδηλώσεών του. Γιατί αυτό αμφισβητεί το σάπιο, το βάρβαρο σύστημα που υπηρετείτε. Αυτό εναντιώνεται στην πολιτική σας, στέκεται απέναντι στην εργοδοσία, αγωνίζεται για τις σύγχρονες ανάγκες, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Αυτό το κίνημα σας φοβίζει, γιατί αποκαλύπτει τη διατορία του κεφαλαίου, δείχνει τον δρόμο της απελευθέρωσης. Πολλά στελέχη αυτού του κινήματος απολύονται από την εργοδοσία και το κράτος, γιατί θεωρούνται εχθροί ή βρίσκονται στη δικαιοσύνη για τους αντικαπιταλιστικούς και αντιπλαϊστικούς αγώνες, όπως οι 35 πρόεδροι ομοσπονδιών και συνδικάτων, στελέχη του ΠΑΜΕ, που μόλις πρόσφατα μετά από 5 χρόνια απαλλάχθηκαν, οι 2 φοιτητές για το άγραμμα του Τρούμαν και πολλοί άλλοι αγωνιστές που διεκδικούν. Η ιστορία του κινήματος είναι γεμάτη με επιχειρήσεις άγριας καταστολής του αστικού κράτους, μαζικών μαχητικών συγκεντρώσεων με νεκρούς και τραυματίες, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης αγώνων. Ο σχεδιασμός σας δεν ήταν άλλος από την καταστολή. Σας θυμίζουμε τον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Λάσκαρη, που ήθελε να καταργήσει την πάλη των τάξεων. Έκανε το νόμο 330 με μεγάλη καταστολή του κινήματος εκείνης της περίοδου, με απολύσεις πρωτοπόρων εργαζομένων. 15.000 απολύσεις μέσα σε ένα μικρό διάστημα υπήρχαν τότε. Το κίνημα όμως τον κατάργησε και έγραψε με μαύρα γράμματα στην ιστορία την κυβέρνηση αυτή τη περίοδου και τον ίδιο. Οι εργατικοί τάξεις, τα λαϊκά στρώματα που συνθρίβονται, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, από τη διδακτορία των μονοπωλίων, έχουν υποχρέωση και δικαίωμα να σταθούν απέναντι στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τις κρίσεις και τους πολέμους αυτού του σάπιου και βάρβαρου συστήματος. Έχουν δικαίωμα να παλεύουν για τη δική τους εξουσία και την οικονομία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτή η εξέλιξη είναι αντικειμενική. Αργά ή γρήγορα, με πολλές ή λίγες θυσίες, θα γίνει και κανείς δεν μπορεί να το περιορίσει, να το απαγορεύσει.